Χιόνια και δρυμή ψύχος φέρνει η Σοφία τα επόμενα 24 ώρα στην χώρα. Ο καιρός σήμερα εμφάνισε πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο το χαμηλό βαρομετρικό θα σαρώσει τη χώρα από την Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά τις πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινές περιοχές, αλλά και το δρυμή ψύχος καθώς πολικές αέριες μάζες θα σαρώσουν τη χώρα από τον βορρά προς τον νότο. Η Περιφερειακή Ένωτα Σέρων είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το κύμα της φοδής κακοκαιρίας. Υπηρεσίες, αρχές και όλος ο μηχανισμός βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν, αναφέρει με δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Σέρων Γιάννης Μωυσιάδης. Η Σοφία έρχεται λόγω των φώτων ή επειδή έρχεται τις ημέρες των φώτων, την ονομάσαμε Σοφία. Είναι γεγονός ότι έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίες το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο με πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε χιόνια, θα έχει παντού, όπως λένε παντού. Δεν ξέρουμε αν και αυτή τη φορά τη γλιτώσουμε εμείς οι Σεραίοι. Είμαστε καλότυχοι τον τελευταίο καιρό. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε ετοιμότητα και περιμένουμε να ανταποκριθούμε. Από αλάτι, μηχανήματα. Αλάτι υπάρχει άφθονο, μηχανήματα υπάρχει και ένας εργολάβος με τα μηχανήματα που υπάρχει και εφεδρικά υπάρχουν μηχανήματα τα οποία ιδιώτες που έχουν μηχανήματα και που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο τον οποίο είχαμε ανοίξει εδώ και 2 χρόνια και τους έχουμε εφεδρικούς και εμείς με τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, τα μηχανήματα που έχουμε και με συνεργασία με όλους τους Δήμους και με την πυροσβεστική αν χρειαστεί και με το στρατό, την αστυνομία. Οι Δήμοι έρχονται από εσάς που μηθεύονται αλάτι ή εσείς? Όχι, ο καθένας παίρνει αλάτι. Ταυτόχρονα όταν υπάρχει έλλειψη, σαφώς είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Εξυπηρετεί ο ένας τον άλλον. Η συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών με τους Δήμους, την πυροσβεστική, την αστυνομία και το στρατό είναι άψογη, σημειώνει ο κ. Μωυσιάδης, ο οποίος τόνισε πως και οι ίδιοι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Όλοι συνεργαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα η αστυνομία είναι εκείνη η οποία μας ειδοποιεί με τις συνεχείς αυτοψίες και ελέγχους που κάνει, εάν έχει προκύψει και πού έχει προκύψει κάτι. Το θέμα είναι, κύριε Μωυσιάδη, και οι πολίτες εμείς πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν υπάρχουν και ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να προσέχουμε. Μα όταν το πρώτο που χρειάζεται είναι ο καθένας να φροντίζει να προστατέψει εαυτόν. Το δεύτερο είναι όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει κάτι να ενημερώνει την πολιτική προστασία που σε 24 ώρη βάση περιμένει να ανταποκριθεί, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ή επίσης την αστυνομία και πυροσβεστική. Όλοι εμείς συνεργαζόμαστε προκειμένου να η ετοιμότητα που υπάρχει να μεταμορφωθεί, να υλοποιηθεί σε πράξη, σε αποδοτικότητα, στην εξυπηρέτηση των όλων των κινουμένων.